Corner, χτύπημα corner του Χατζηπαναγίου, μπόρεσε να προηγηθεί στο σκορ. Στιγμιότυπα από τον αγώνα του Ηρακλείου. Κορυφαίοι από τον Ηρακλή πλην του Βασίλη Χατζηπαναγί, Μητόσεβιτς, Καραΐσκος και Κοφίδης. Όλοι ομογενικά η ομάδα του Ράους πήγε πολύ καλά. Από τον Όφη, Τσιριμόκος, Βλαστός και Γκουλής, οι κορυφαίοι παίκτες του. Με τον Καραΐσκο εδώ ο Ηρακλής πάει να δημιουργήσει μια επίθεση σε συνδυασμό με τον Παπαδόπουλο για να καταλήξει μπάλα στον γκολκίπερ Μαλτσέα. Εδώ, έστω και με κάπως άσχημη την εικόνα, απευθείας χτύπημα κόρνερ του Βασίλη Χατζηπαναγί. Είναι το 1-0 στο 57. Η εικόνα διορθώθηκε ευτυχώς. Στο 64 από τον Γιώργο Καραΐσκο θα έρθει το 2-0 για τον Γυραιό της Θεσσαλονίκης, που επαναλαμβάνουμε ότι μέσα στο Ηράκλειο έδωσε μια δυνατή γεύση της φετινής του μεγάλης δυναμικότητας. Ορφανίδης στη σέντρα, Χατζηπαναγής μέσα στην περιοχή, είναι κοντά του Αλεξίου, τον καταδιώκει, Χατζηπαναγής πάντα, διαιτητής Κολοκυθάς κοντά στη φάση. Το πλάγιο θα το εκτελέσει ο ίδιος ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής, για να αλλάξει την μπάλα με τον Μητόσεβιτς και να σφυρίξει αυτή τη φορά ο Αθηναίος διαιτητής Κολοκυθάς το φάουλ. Φάουλ για τον Ηρακλή. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελεί ο Χατζηπαναγής. Ο επερχόμενος Ορφανίδης προσπάθησε για σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει πάλι στον Χατζηπαναγή. Καινούρια φαρμακερή σέντρα. Θα βγει ο Μητσέας. Κοιτάξτε εδώ ένα σουτ, μια αναμπομπούλα από τον Μπάμπη τον Τζανθόπουλο για να διώξει τελικά ο Ανδριανίδης. Και να ο Αλεξίου σε μια από τις επιθέσεις του Όφης, αυτό το φάουλ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γεωργίεφ. Μπροστά και πάλι με τον Σάββατο Κοφίδη, ο Ηρακλής, που επικράτησε στο χώρο του κέντρου από το 50 και μετά. Χατζηπαναγή σε μεγάλα κέφια, τον βλέπετε εδώ. Μακρινή παλιά για τον Καραΐσκο, Κοφίδης, Καραΐσκος από τα αριστερά. Είναι κοντά του ο Μαμάκας, Καραΐσκος πάντα, πεισματάρης, θα μπει μέσα, θα κάνει και την σέντρα και από πολύ κοντά ο Δανίλ Παπαδόπουλος, που στο 80 θα δώσει τη θέση του στον Αδάμου, θα χάσει αυτή την ευκαιρία. Και πάλι μπροστά εδώ ο Ηρακλής, η επέμβαση από τον Ζιάκο, κόρνερ χωρίς αποτέλεσμα για την ομάδα του Ηρακλή. Και να εδώ με τον νεαρό τον Ζήφκα που θα δώσει στον Κοφίδη, ανοιγόταν πολύ ωραία από το χώρο του κέντρου και μετά. Πάει να μπει πιο βαθιά εδώ ο Λάκης ο Παπαϊωάννου και θα κερδίσει αυτό το φάουλ σε πολύ καλή θέση για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Καραΐσκος εκτελεί με αυτό το τεχνικό μάλλον παράδυνατο σουτ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, 64ο λεπτό και είναι το 2-0 για τον Ηρακλή μέσα στο Ηράκλειο. Κοιτάξτε, η μπάλα χτύπησε και στο τείχος, άλλαξε πορεία. Ξεγέλασε το Μητσέα και έτσι έγινε το 2-0. Ο Ηρακλής παρά το 2-0 δεν τα έβαλε κάτω. Προσπάθησε με ένα επιθετικό ποδόσφαιρο να πετύχει κι άλλα γκολ. Και τα πέτυχε. Άλλα δύο μάλιστα. Παπαϊωάννου, Χατζηπαναγής. Παπαϊωάννου μέσα στην περιοχή. Γκουλής. Θα ξεφύγει πολύ ωραία ο αμυντικός του Ηρακλή, που είπαμε ήταν από τους ελάχιστους διακριθέντες σήμερα της ομάδας του Λεσάνο. Είμαστε πάντα στο 2-0, πάντα στο δεύτερο ημίχρονο. Χατζηπαναγής αλλάζει την μπάλα με τον Λάκη τον Παπαϊωάννου. Και επίδειξη τεχνικής, προηγείται η ομάδα του 2-0. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε αυτός ο μεγάλος άσος. Σπρόξιμο από τον Ανδριανίδη. Φάουλ που εκτελείται. Γυριστό σουτ προσπαθεί ο Καραΐσκος. Διώχνουν όπως όπως και μερικά νεύρα από τον Ανδριανίδη. Τρέχει κοντά διαιτητής Κολοκυθάς. Πέρασε αυτή η δύσκολη φάση. Και να μπροστά με τον Μαμάκα, κάτι προσπαθούν να κάνουν εδώ. Πάλι ο Μαμάκας που αλλάζει την μπάλα με τον Ιορδανέσκου. Αλεξίου εδώ θα ξεφύγει πολύ ωραία, θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα θα βρει πάνω στο πόδια του Ζήφκα. Πέρασε αυτή η φάση. Να μπροστά και πάλι με ποιον άλλον, με τον Βασίλη του Χατζηπαναγή και με τον Δανίλη Παπαδόπουλο. Μπροστά ο Ηρακλής ψάχνει για το τρίτο γκολ. Παραλίγο εδώ η επέμβαση θετικότατη και σωτήρια όπως είδατε του Μητσέα. Κοφίδης, κινητήριος μοχλός για τον Ηρακλή στο χώρο του κέντρου, Χατζηπαναγής, Παπαϊωάννου,
Χατζηπαναγής πάλι. Θα κάνει βέβαια την απαραίτητη τρίπλα και τη δεύτερη και θα δώσει σωστά την μπάλα στον Παπαϊάννου. Είπαμε ήταν ο showman του Ηρακλείου, ο μεγάλος σωλής, ο μεγάλος παίκτης. Παπαδόπουλος, γυριστό σουτ, καινούργια χαμένη ευκαιρία για τον Ηρακλή που επαναλαμβάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σχεδόν μόνιμα στην επίθεση. Φαινόταν σαν να ήταν αυτός ο γηπεδούχος. Κοφίδης, Χατζηπαναγής, δεν θα περάσει αυτή τη φορά η μπαλιά του. Ο Γκουλής, να όμως πεισματάρης ο Κοφίδης. Θα καλύψει πολύ ωραία την μπάλα ο Ανδριανίδης και θα περάσει αυτή η φάση. Ένα σουτ εδώ από τον Καριώτη για τον Όφη. Και πάλι μπροστά με τον Γκουλή που θα κάνει τη σέντρα. Η ευκαιρία εδώ με τον Βλαστό δεν θα μπορέσει τελικά να πιάσει την κεφαλιά που ήθελε. Θα μπλοκάρει θετικά και ο Γεωργίεφ για να δώσει και το ελεύθερο βολέ στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πάντα στο 2-0. Μπροστά πάλι ο Ηρακλής. Παπαδόπουλος, Μιτόσεβιτς, την πολύ ωραία αυτή κεφαλιά. Είναι το 82 και είναι το 3-0. Αγγίζει τον θρίαμβο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ξαναβλέπετε εδώ για δεύτερη φορά το ωραίο γκολ στο 22ο λεπτό από τον Γιουγκοσλάβο Μιτόσεβιτς, φετινό απόκτημα του Ηρακλή της Θεσσαλονίκης. Εδώ μια φάση, ένα μακρινό σουτ από τον Αλεξίου, η μπάλα θα περάσει πάνω από τον Γεωργίεφ και όλοι πίστευαν ότι το μάτς είχε τελειώσει. Τελικά ο Ηρακλής είχε να πει άλλη μια κουβέντα και την είπε στο 86, όπως θα δούμε λίγο αργότερα με τον Λάκη τον Παπαγιάννου. Ήταν από τα σκορ και από τις εμφανίσεις που σπάνια πραγματοποιεί ελληνική ομάδα εκτός έδρας. Κοφίδης. Τελευταία λεπτά της συνάντησης. Αδάμου. Πάει να βγάλει τη σέντρα. Έγινε το τάκλι. Μπροστά εδώ. Η κεφαλιά. Και του κάνει φάουλο Αντωνίου. Χτυπήθηκε γρήγορα το φάουλο από τον Έριξον. Ζελιλίδης με τον Παπαβασιλείου. Πάντα Ζελιλίδης. Σέντρα από τον Έριξον. Κεφαλιά. Πετάγεται το Λαφτσής θαυμάσια σε αυτή την καρφωτή κεφαλιά θα λέγαμε. Του Τίνου Κούι και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Σεμερτζίδης. Κάνει τη σέντρα. Έριξον. Στην περιοχή σουτάρει. Έριξον αποκρούει θαυμάσια ο Λαφτσής και πάλι. Χατζιαντωνίου, κάνει τη σέντρα, πετάγεται ο Κούις, κάνει την κεφαλιά και out. Έριξον. Μπαλιά για τον Ζελιλίδη. Κοντράζεται και ο Καρούλιας εκεί. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναγικού, κάνουν λάθος στη συνέχεια. Σαββίδης, έρχεται ο Καλάκος. Έριξον. Έριξον για τον Ζερελίδη και τον Ζήτρο. Ζήτρος γυρίζει την μπάλα. Κοντράρεται στον Κυράστα και έχουμε κόρνερ. 16 λεπτά παιχνιδιού, πάντα 0-0 στο γήπεδο Χαριλάου της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και στον Παναγικό, στο μεγάλο σημερινό παιχνίδι του πρωταθλήματος. Πρεμιέρα του δεύτερου γύρου και ο Γαλάκος αυτό το κόρνερ. Γαλάκος χτυπήθηκε το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Πάπα Βασιλείου και γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται μέσα στο Χαριλάου μετά από αυτό το κόρνερ που παραχώρησε ο Σαββίδης και χτύπησε ο Γαλάκος. Πετάχτηκε θαυμάσια. Καρούλιας έχει μπροστά του τον Βένο, γυρίζει την μπάλα στον Γαλάκο. Γαλάκος κάνει το σουτ, πετάγεται ο Πατζιαράς και αποκρούει. Η μπάλα είναι στο παιχνίδι, Σαββίδης, Βένος. Λάθος, βγαίνει ο Παπαβασιλείου μόνος του, έχει καταλογιστεί offside. Όχι, όχι. Έδειχνε το χέρι του ο κύριος Γιάννα Κουδάκης, τελικά καθυστέρησαν ο παίκτης του Παναθηναϊκού και απέκρουσε ο Πατζιάρας. Βένος, Κούης, Σεμερτζίδης για τον Ζήντρο. Παρκάρεται από τον Κυράστα, κάνει τον έλεγχο πέφτη, ξαναβλέπετε τη φάση, Ζήντρος με τον Κυράστα, φαίνεται να σπρώχνεται ο Ζήντρος από τον Κυράστα. Μιχαλίτσος, Βένος για τον Ζελιλίδη. Κάνει τη σέντρα Ζελιλίδη, κεφαλιά από τον Όλε, δεν την βρίσκει καλά την μπάλα. Από τον Έριξον, συγγνώμη, Όλε. Την μπάλα στον Τσιφόπουλο. Κάνει τη σέντρα, σουτ και απάνω στη γραμμή μπλοκάρει την μπάλα ο Λαφτσής. Ζήντρος πάντα.
Με τον Σκόμπο φτάνει μπάλα στο Ζερλίδη από την κότα, την γυρίζει ο Ζερλίδης, αποκρύει ο Κυράστα, Ζίνδρο στην περιοχή, σουτάρει, πέφτει ο Λαψής και μπλοκάρει την μπάλα. Καρούλιας. Που κάνει τη σέντρα, είναι ορφανός, έρχεται και ο Κοκολάκης, επιμένει ορφανός, Κουσουλάκης. Σου του Κουσουλάκη μόλις out, μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 14ο λεπτό. Μπαλιά του Ξανθόπουλου για τον Γούναρη που έχει προωθηθεί μες στην περιοχή. Απευθείας σέντρα, προσπάθησε για κεφαλιά ο Αναστόπουλος, η μπάλα έφυγε out. 74ο λεπτό, κόρνερ από τον Γούναρη, κεφαλιά του Βαμβακούλα, η μπάλα στο δοκάρι από απόκρουση αμυνωμένου. Επιμένει ο Βούρτος και δίνει στον Σκούνα. Ο Πανταζής τώρα, για λογαριασμό του Πανσεραϊκού, την παλιά, από την άλλη πλευρά είναι ο Τόσιτς, κάνει και το πλασέ και είναι το 1-0 υπέρ του Πανσεραϊκού στο 75ο λεπτό. Στην ξαφνική αυτή παλιά και, και τα λάθη που έγιναν στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Τόσιτς κάνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό, γκολ που πανηγυρίζεται έξαλλα. Παλιά του Μίσιτς για τον Αναστασιάδη, φεύγει ωραία ο εξτρέμ, κάνει παλιά για τον Πανταζή, βγήκε και ο Σαργκάνης, από την άλλη πλευρά ο Παπαδημητρίου, πλασέ και καταπληκτική η φάση και η ευκαιρία για να γίνουν δύο τα τέρματα του Πανσεραϊκού 10 λεπτά πριν λήξει το μάτς. Το βολέ του Σαργκάνη.